Από αύριο Σάββατο αλλάζουν τα δεδομένα στην εστίαση, αλλάζουν τα δεδομένα στην διασκέδαση, επιστρέφουν κατά κάποιο τρόπο ή μάλλον δίδεται η ευκαιρία στους εμβολιασμένους να επιστρέψουν σε περιόδους προ-κορονοϊού, σε περιόδους κανονικότητας. Πάμε στο Ρέθυμνο να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Κλαψινό, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Ρεθύμνου. Να σας ευχαριστήσω θερμά, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, προνόμιο κατά κάποιο τρόπο στους εμβολιασμένους. Μπορείτε να ακούσετε μουσική, μπορείτε να αγκαλιαστείτε, μπορείτε να χορέψετε. Δίδεται και μία πάσα στους επιχειρηματίες εστίασης όμως, κακά τα ψέματα. Με ακούτε? Τώρα ναι. Βέβαια. Προνόμιο, δεν ξέρω να ακούσα τον πρόλογό μου. Προνόμιο σε εμβολιασμένους προκειμένου να επιστρέψουν στην κανονικότητα σε μια περίοδο προ-κορονοϊού, να αγκαλιαστούν, να χορέψουν, να έρθουν πιο κοντά, να ακούσουν μουσική, σε κλειστούς χώρους βέβαια, σε επιχειρήσεις εστίασης. Δίδεται και μια πάσα, δίδεται και μια κατεύθυνση ωστόσο και στους επιχειρηματίες του κλάδου σας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα είπατε, επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα όσον αφορά την εστίαση και είμαστε ευχαριστημένοι που κινούνται τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι κάτι που το θέλαμε και περιμένουμε να δουλέψουμε κι εμείς καλύτερα το χειμώνα. Περιμένουμε βέβαια το καινούριο ΦΕΚ που θα βγει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα. Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε, εσείς άλλα λένε και άλλα βγάζουν όταν βγαίνει το ΦΕΚ. Αλλά οι καθυστερητήριες γραμμές και οι ειδήσεις που όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός είναι αυτές. Πραγματικά θα μπορέσουμε να δεχόμαστε τα κατασύμματά μας όσοι έχουμε τους εμβολιασμένους να επιστρέψουν μια όμορφη κανονικότητα και να ξεκινήσει ξανά η ζωή από την αρχή και με τον τρόπο, όπως είπατε και εσείς, προ-κορονοϊού. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα, να γίνει έτσι ακριβώς όπως θα περιμένουμε όλοι μας και να δουλέψουμε και εμείς σαν εστίαση και οι πελάτες μας να ευχαριστηθούν και να απολαύσουν τα καταστήματά μας. Οι περισσότεροι τώρα επιχειρηματίες, συνάδελφοί σας, κατά γενική ομολογία, πλειονότητα αν θέλετε, θέλει να δουλεύει περισσότερο με εμβολιασμένους, θέλει να έχει ένα μεικτό χώρο και για ανεμβολίαστους και για ανεμβολιασμένους. Τι ισχύει? Όχι, η πλειοψηφία των συναδέλφων θέλει να δουλέψει με εμβολιασμένους. Με εμβολιασμένους. Βλέπουν ότι είναι μονόδρομος, βλέπουν ότι είναι η μοναδική λύση για να επιστρέψουν στην κανονικότητα και όλοι προσπαθούν και παλεύουν για αυτό το πράγμα για να επιστρέψουν στην κανονικότητα, διότι αρκετά μας έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια και η εστίαση έχει τραβήξει τα πάνδυνα από όλη αυτή την πανδημία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην προ-κορονοϊού εποχή και ο εμβολιασμός είναι ο μοναδικός δρόμος. Είναι πολύ δυνατό το μήνυμα που στέλνετε, πρόεδρε, εμβολιαστείτε. Είναι ένας μονόδρομος για την επιστροφή στην κανονικότητα. Στηρίζουν και οι επιχειρηματίες του Ρεθύμνου, μέσα από εσάς βέβαια που τους εκπροσωπείτε, επιχειρηματίες εστίασης και διασκέδασης. Το κλίμα, η κίνηση αυτή την περίοδο πώς είναι, για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, είναι καλή κίνηση. Δεν είναι όπως περιμέναμε, δεν έχει βοηθήσει ο καιρός να πούμε την αλήθεια. Είναι μια καλή συνέχεια από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριος μπορούμε να πούμε ότι είναι σε καλά επίπεδα. Δεν είναι βέβαια όπως είναι οι εποχές προ-κορονοϊού, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια σταθερή ροή, υπάρχουν ακόμα τουρίστες και ξένοι επισκέπτες στην πόλη μας, υπάρχουν και κάποιες διοργανώσεις που γίνονται, κάποια happening, να μην τα αναφέρω όλα. Είχατε και το Golden Age τώρα, που βοήθησε αρκετά από ό,τι έχουμε μάθει. Έτσι ακριβώς, ναι. Υπάρχουν κάποια happenings που γίνονται μέχρι τέλος του μήνα. Ναι. Οπότε πιστεύουμε ότι αν βοηθήσει και ο καιρός και είναι καλός, μέχρι τέλος του Οκτώβρη θα κλείσει καλά η σεζόν. Μάλιστα. Βλέπετε τουρίστες ακόμα εκεί στους δρόμους, στα στενά του Ρεθύμνου και στην παλιά πόλη. Ευτυχώς έχει ακόμα τουρίστες, έχει ξένους επισκέπτες. Επισκέπτονται την πόλη μας. Είναι βέβαια μιας κάποιας ηλικίας, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι από 50 και πάνω. Και δεν έχει όμως μεγάλη σημασία. Αρκεί που έρχονται επισκέπτες και που έρχονται στην πόλη και απολαμβάνουν την παραλία μας. Ακόμα είναι ζεστά τα νερά. Ακόμα η θάλασσα μας είναι καλή. Επισκέπτονται την παλιά πόλη, κάνουν περιπάτους. Έχει ακόμα κόσμο. Είμαστε ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Κύριε Κλαψινένα, σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα από αύριο Σάββατο. Περιμένουν κάποιες συγκεκριμένες εξηγήσεις, κατευθύνσεις. Έχουν κάποια ερωτήματα οι επιχειρηματίες βέβαια για το πώς θα λειτουργήσουν. Κατά γενική ομολογία, εμβολιαστείτε για να επιστρέψετε και για να διασκεδάσετε όπως το κάναμε βέβαια πριν τον κορονοϊό και πριν την πανδημία.